παπαδίτα. Πού αλλού? Το αγαπημένο σας καθένα. Το ελκύνιο της δευτερικούρας. Είδατε να αφήσετε τις αφήσεις αυτές τις αφήσεις. Με αφήσεις που κάνουν το πίσω και πίσω. Με αφήσεις τα αυτά. Ζητές. Από τις αφήσεις που κάνουν το πίσω και πίσω. Αυτή την κυβερνή είναι ότι Άρης Αλεξανδρίου, Ταξίδικα. Ένας ηλεκτρικός σημείς με τα γάλα λεπτά καλύτερα. Μίζουν. Τελειώς. Τρία σημείς με όλες τις δυσκάλες και δεχτούς. Και ιδέες και δυσκολές σπίτι. Ελικές και μήνες ουρανά. Ρίου Αλίου. Η αληθινή εμπειρία. Πέτρα Λάστρα, κυριαρχή στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Άστρα και οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Ούτε. Μιλή Μάρκες. Αυτή την Κυριακή είναι τη Ρία Νιούς. 40.000 ευρώ μετρητά. Τέσσερις τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μην χάσετε τη Ρία Νιούς. Ήρθε το νέο πεθροδιακό σώτο. Με κυριακούς βελθύνης και δίσκα. Νέο πεθροδιακό σώτο. Από 10.000 ευρώ. Και σε 30 ευρώ. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη σχετική τους λειτουργία. Ανεβάστε σε αποποίθηση και ερωτική ζωή στάνεψης. Men Sex. Φυσικά. Σε ξεστικώνει. Μόρφιλ. Από το φαρμακείο της Φύσης στο φαρμακείο της Γειτονιάς. Με τη Σεβρολέ έχετε καινούργιο στο κινητό και περισσεύουν μετρητά για τις καθημερινές ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις Diesel. Απλά θα έρθει σήμερα σε μια έκθεση Σεβρολέ. Έλα, Βαλάση. Έλα, Βαχεδάκη. Τι κάνεις που θα καταλάβεις. Στα Ρώσικα και βλέπουμε βοήθεια. Μια μεταβασμένη. Ο Φιόν, ο Λίσκε Τρόν κοντά. Ο Λίσκε Τσοξενάτες. Λαταγός. Δεκατερινγκόρ. Πίτερ Βόλτ. Βιερουβιτζάν. Ούβας. Εγώ είμαι η Δημητράνη. Εσύ, ο Καλλιρός. Το πάνω στη μόνη σου. Δεν θα φωνάς. Εντάξει, πρέπει να βαγγελί, αδελιά. Ψυχούλα βαγγελάς. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοεταιρικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα σταθερά και ενδοεταιρικά κινητά με Business Connect σε ένα χαμηλό πάγιο. Από το ΟΤΕ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί στον ενικό
από τη διαδικτυακή συχνότητα εντός πολλών εισαγωγικών του ενικός.gr για άλλη μια εκπομπή με τους πολίτες. Με προσκεκλημένο απόψε το βράδυ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεχθήκατε να απαντήσετε στα ερωτήματα των συμπολιτών μας. Νομίζω πριν... υποχρεωσή μου ήταν. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Πριν μπούμε στην συζήτησή μας, θα καλωσορίσω το διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλησπέρα. Αύριο τελειώνει, κύριε Μαύρο, η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος για τη δημοσίευση δημοσκοπήσεων πριν από τις εκλογές. Είναι η τελευταία ημέρα. Δυστυχώς, ναι. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη δική μου γνώμη, και θα ρωτήσω και τη γνώμη του Προέδρου σε λίγο. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως. Συμφωνεί. Συμφωνεί ότι είναι λάθος αυτό που είναι γίνεται. Είναι λάθος. Και δεν εξυπηρετεί τίποτα, κύριε Κατσίνο. Παγκοσμίως. Μόνο προβλήματα δημιουργεί. Τώρα. Γιατί ούτως ή άλλως αναπαράγονται φήμες, οπότε καλύτερα θα ήταν και οι ίδιες οι δημοσκοπικές εταιρείες θα κρινόντουσαν πιο αυστηρά. Σωστό. Σωστό. Κύριε Μαύρο, να παρουσιάσουμε την τελευταία μας δημοσκόπηση λοιπόν για αυτή την προεκλογική περίοδο. Βεβαίως. Είναι δημοσκόπηση που εμείς εδώ θα δώσουμε μερικές μόνο κάρτες. Ολόκληροι μπορούν να τη διαβάσουν όσοι μας παρακολουθούν στο real.gr. Ακριβώς. Πάμε να τη δούμε. Η ταυτότητα της έρευνας, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε δύο πράγματα. Πρόκειται για έρευνα 1010 ατόμων που ολοκληρώθηκε χθες, 29 και 30 του μηνός, και που θα δούμε στη συνέχεια. Είναι τηλεφωνική έρευνα και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε σχέση με την παρούσα συγκυρία. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από την πρόθεση ψήφου, όπως πάντα. Ναι, ναι. Και πράγματι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου τα δύο κόμματα που προηγούνται ανεβαίνουν συνεχώς, μαζεύουν όλο και περισσότερο ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,9, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 22,5, έχει διαμορφωθεί μια διαφορά στο 1,4% που είναι σε μια απόσταση. Θα σας διακόψω τώρα, πριν παρουσιάσετε την υπόλοιπη κάρτα. Σε μια έρευνα που το περιθώριο σφάλματος είναι πόσο? Είναι συν πλην 2,6. Επομένως η διαφορά των δύο κομμάτων είναι εντός του περιθωρίου σφάλματος. Μα και στη συνέχεια στην εκτίμηση ψήφου πράγματι τα διαστήματα κάνουν επικάλυψη, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Σημαίνει ότι είναι το απόλυτο ντέρμπι. Είναι ντέρμπι, είναι δύσκολο να κρίνει κανείς πού θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία και θα πρέπει κανείς να περιμένει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, το είδαμε και στον ενικό GR την επομένη των εκλογών, ότι στις προηγούμενες εκλογές τουλάχιστον το 40% των πολιτών αποφάσισε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκ του οποίου το 20% του αποφάσισε την ημέρα των εκλογών. Το 20% την το 20% ημέρα των εκλογών μέσα στην κάλπη, που σημαίνει μάλιστα ότι θα πρέπει να περιμένουμε ότι όλα κι άλλο. Είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα με την πρόθεση ψήφου. Για να ψήφου. Πούμε και τα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13% περίπου, 12,6, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 6,2. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα κλειδί σε αυτές τις εκλογές, διότι χάνει έδαφος καθώς περνάει ο καιρός. Και σας λέω από τώρα ότι περίπου το 25 με 30% του πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα ποσοστό που αξίζει τον κόπο να συζητηθεί. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο 4,7, η Δημοκρατική Αριστερά στο 5,7, οι Οικολόγοι στο 1,1, ο Λαός στο 1,3. Η Δράση μαζί με τον κύριο Τζίμερο, με την Δημιουργία ξανά βρίσκεται στο 2,9, πέφτει όμως, γιατί στην προηγούμενη μέτρηση βρισκόταν στο 3,8, που έδινε μια φορά εισόδου στη Βουλή, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να μαζεύεται, παρόλο που με την εκτίμηση το 2,9 εξακολουθεί να δίνει είσοδο στη Βουλή. Το άλλο κόμμα είναι στο 1,7 και υπάρχει ακόμα ένα 13,4% που δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει καταλήξει που ακριβώς θα επιλέξει στο τέλος να είναι η ψήφος του. Έχει νόημα να δούμε στη συνέχεια την εξέλιξη αυτής της πρόθεσης ψήφου, γιατί αυτό μας δείχνει και κάποια φορά των πραγμάτων. Θυμίζω ότι ξεκίνησαν τα δύο κόμματα από το 19 και 17% στις προηγούμενες εκλογές, για να εξελιχθεί στο 20 περίπου, 23-22, και σήμερα βρισκόμαστε στο 23,9 με 22,5. Βλέπετε την εξέλιξη των ποσοστών, όπου και τα δύο κόμματα συσπηρώνουν ψηφοφόρους και εισπράττουν και ψηφοφόρους. Παραδείγματος χάρη, οι ψηφοφόροι του κυρίου Καμένου των Ανεξάρτητων Ελλήνων περίπου σε ποσοστά ίδια πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η ιστορία της δυσκολίας συνεχίζεται να προβλέψει κανείς και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, που είναι η εκτίμηση ψήφου, αν δεν κάνω λάθος.
όπου η κεντρική τιμή βρίσκεται στο 27,6 για τη Νέα Δημοκρατία και στο 26 για το ΣΥΡΙΖΑ, όπου η διαφορά πάει από το 1,4 στο 1,6, είναι μια διαφορά περίπου γύρω στην πάνω από τη μια μισή μονάδα, αλλά εξακολουθώ να λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή για να δούμε πού ακριβώς θα κάτσει. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 14,6, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 7,1, βρίσκεται περίπου στις 3 και κάτι μονάδες πιο κάτω, και εξακολουθώ να λέω ότι το κόμμα κλειδί για το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Δημοκρατική Αριστερά κρατάει τα ποσοστά της. Αν θα αντέξει δηλαδή στην πίεση, που δέχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτό. Η Δημοκρατική Αριστερά κρατάει τα ποσοστά της. Κρατάει τα ποσοστά της, βρίσκεται στο 6,6. Η Χρυσή Αυγή δεν μπορώ να πω ότι συμπιέζεται στο βαθμό που κάποιοι περίμεναν. Εξακολουθεί να στριφογυρίζει γύρω από το 5%. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, ο κύριος Μάνος με τον κύριο Τζίμερο μπαίνουν στη Βουλή αυτή τη στιγμή, αλλά με πτωτική πορεία, εν πάση περιπτώσει. Συμπιέζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ακριβώς. Δίνουν ποσοστά πίσω στη Νέα Δημοκρατία, διότι εξακολουθεί να υπάρχει ο φόβος του τι θα γίνει με κάποια διλήμματα που επικρατούν. Τι ποσοστό διευκρίνησες για αυτό το... 13,5 περίπου %, 13 και κάτι. Αυτά που βλέπουμε το που είδαμε τελευταία είναι οι εκτιμήσεις, βέβαια, που είναι όταν βγάλει κανείς έξω την διευκρίνηση στη ψήφο και επαναποστοποιήσει τα ποσοστά. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε τις έδρες για να καταλάβουμε λίγο τους συσχετισμούς ως προς το τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές. Όπου βλέπετε ότι με αυτή την εκτίμηση ψήφου. Και να καταλάβουμε και τι ωραίο εκλογικό σύστημα έχουμε. Ναι, γιατί είναι με διαφορά στη δημοσκόπηση 1,5%, η διαφορά που εμφανίζεται στις έδρες είναι τεράστια. Είναι περίπου διπλάσια. Είναι 68 ακριβώς. Έδρες σε σχέση με τις 123, διπλασιάζει τον αριθμό των εδρών. 123 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 68 για το ΣΥΡΙΖΑ, 38 για το ΠΑΣΟΚ. 19 για τους ανεξάρτητους Έλληνες, 12 για το ΚΚΕ, 14 για τη Χρυσή Αυγή, 17 για τη Δημοκρατική Αριστερά και αν τελικά μπουν ο κύριος Μάνος με τον κύριο Τζίμερο στο 9%. Στις 9 έδρες. Στις 9 έδρες, με συγχωρείτε. Στη συνέχεια έχουμε μία ερώτηση η οποία πολλές φορές είναι προφητική έως και αρκετά ενδεικτική του τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό των ψηφοφόρων, που είναι η ικανότητα διακυβέρνησης. Ρωτάμε δηλαδή ποια από τα κόμματα είναι σε θέση να επιλύσουν τα προβλήματα του τόπου. Και εδώ ντέρμπι βλέπω. Και εδώ ντέρμπι. Υπάρχει στη μονάδα. Υπάρχει μια φορά των πραγμάτων αλλά που δίνει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ακόμα εύθραστη για να καταλήξει κανείς. Όπου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε γιατί λέω ντέρμπι, με 16,7%. Μαύρο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το ανακοινώνει αύριο. Επομένως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι δείκτες με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορεί να έχουμε ανατροπή, μπορεί να έχουμε και διεύρυνση στην ψαλίδα, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί ή τοποθετήσει των δύο παιχτών. Όμως υπάρχει ένα κανένα κόμμα, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, κύριε Χατζηνικολάου, να το θυμάστε. Παραμένει πρόβλημα. Το κανένα κόμμα είναι 33 περίπου %. Δηλαδή, παρόλο το ότι ανεβαίνουν τα κόμματα, συσπυρώνουν και αυξάνονται, δημιουργείται σε εισαγωγικά ένα νέο δικοματισμό ή διπολισμό. Παρόλα αυτά, το κανένα κόμμα εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο σαν επιλογή. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Αξίζει τον κόπο στην προηγούμενη να πούμε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος το μεγαλώνει κι άλλο αυτό το ποσοστό. Το οδηγεί στο 72% το κανένα κόμμα. Παρόλο που υπάρχει μια μικρή διεξαμενή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στην αδιευκρίνηστη ψήφο, που αξίζει τον κόπο να το κρατήσει κανείς για το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Μάλιστα. Διαχρονικά. Αυτό επιτείνει το στοιχείο του ντέρμπι που είπαμε πριν. Παρόλο που σας λέω ότι υπάρχει μια φορά των πραγμάτων και το βλέπουμε γενικά στις δημοσκοπήσεις, εγώ εξακολουθώ να το βλέπω ντέρμπι. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι θα κάνουν χρυσές δουλειές στα στοιχηματικά γραφεία. Πράγματι. Είναι ένα ντέρμπι βέβαια που όλοι οι δείκτες, σκληροί ή μη, έχουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ένας δείκτης από όλους, θα τον δούμε στη συνέχεια, που παγκοσμίως δείχνει κάτι, είναι υπέρ της. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί. Ποιο λέτε, την παράσταση νίκης. Πριν φτάσουμε εκεί, βλέπουμε την εξέλιξη της ικανότητας διακυβέρνησης, όπου στην προηγούμενη μας μέτρηση ήταν λίγο μεγαλύτερη διαφορά και τώρα μαζεύτηκε περίπου στη μία μονάδα, ήταν δύο την προηγούμενη φορά, που σημαίνει κάποια πράγματα, αλλά βλέπετε ότι συμπιέζεται το ΠΑΣΟΚ συνεχώς σε αυτή την ερώτηση και σε αυτό το δίκτυ και αυτό λειτουργεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Περνάμε στα πρόσωπα.
όπου στην ερώτηση, στην αυθόρμητη ερώτηση του ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, η διαφορά βρίσκεται στο 18,1 και 16,5 μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, όπου η διαφορά είναι παρακάτω. Είναι ίδια η διαφορά με τη διαφορά των δύο κομμάτων. Των δύο κομμάτων. Στο 1,6. 1, κάτι. Ακριβώς εκεί. Ο κ. Βενιζέλος δεν είναι πολύ μακριά, με 13,4. Αλλά και πάλι ο κανένας και το δεν μπορώ να απαντήσω αθροίζουν σε ένα περίπου 40%. Το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και η χώρα έχει προβλήματα με τα θέματα ηγεσίας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Διαχρονικά, πάμε στην παράσταση νίκης. Και αυτή είναι η τελευταία. Δεν ξέρω αν είναι η τελευταία. Είχαμε βάλει και κάποιες άλλες. Θα δούμε αν ο χρόνος μας το επιτρέψει. Ναι. Η παράσταση νίκης μεγαλώνει το gap. Δηλαδή, στην προηγούμενη έρευνα ήταν πιο κοντά τα δύο κόμματα. Τώρα θα μου επιτρέψετε, κύριε Μαύρο, να πω ότι αυτό είναι η παράσταση νίκης. Είναι εμπολής δημιούργημα των δημοσκόπων. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν στις δημοσκοπήσεις οι περισσότερες βγάζουν ένα κόμμα μπροστά, στην παράσταση νίκης απαντά ο Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το τοπίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν δημοσκοπήσεις που βγάζουν 3,5 μονάδες μπροστά τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λοιπόν, εγώ μία είδα μόνο στα επίκαιρα. Στα σήμερα. Επίκαιρα και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν και άλλες. Ναι. Αυτό που θέλω να πω για το δείχτη που κατασκευάστηκε από τους δημοσκόπους, αυτό είναι σε εισαγωγικά, ότι δεν υπάρχει παγκοσμίως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, χώρα στον πλανήτη που να έχει κερδίσει ένα κόμμα που να μην κερδίζει σε αυτό το δείχτη. Σύμφωνοι, αλλά εδώ αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Διότι το αντίθετο είναι μια μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή, ένα κόμμα που μέχρι χθες ήταν στο 4,6% πήγε ξαφνικά στο 17% και μέσα σε ένα μήνα είναι στο 26%. Είναι στο 26 με προοπτική να πάει και στο πόσο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο πάνω. Όχι, ναι, 26% ήταν η αναγωγή. Η αναγωγή, εντάξει. Άρα είναι φυσιολογικό ο κόσμος να θεωρεί πολύ πιο πιθανό ή πιο φυσιολογικό εντός εισαγωγικών να έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ναι, απλώς διευρύνθηκε λίγο η διαφορά. Με αυτή την έννοια λέω ότι αυτός ο δείχτης τώρα είναι λίγο. Η τάση είναι αυτή την οποία κρατάω εγώ και το κάνω λίγο, το υπογραμμίζω λιγάκι, ότι μεγάλωσε. Αλλά μένει να δούμε. Μάλλον μένει να μην δούμε, γιατί απαγορεύονται οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς. Εσείς θα δείτε, εμείς δεν θα δούμε. Εσείς θα δείτε, οι πολίτες δεν θα δουν. Τα κόμματα μαθαίνουν τι γίνεται. Αυτή η κάρτα αφορά. Είναι βαριά η κάρτα, αλλά είναι το διακύβευμα, κύριε Χατζηνικολάου. Ρωτήσαμε τι πρέπει να γίνει με το μνημόνιο. Να ωραία, μείνει και το μου μνημόνιο. Δίνετε πάσα με αυτή την κάρτα για την πρώτη μου ερώτηση. Ακριβώς. Δηλαδή, το μνημόνιο πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί ουσιαστικά μετά από σκληρή αδιαπραγμάτευση, ή το μνημόνιο πρέπει να καταργηθεί, που είναι το πράσινο σε σχέση με το κόκκινο. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το μνημόνιο πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά και όχι να καταργηθεί. Και το λέει αυτό κατά περίπου 65% και είναι σταθερό, είναι η δεύτερη μέτρηση που το μετράμε. Και άρα είναι ένα ποσοστό που πρέπει απλώς οι πολιτικοί και αυτό δρόντες. Το 65% θα μου επιτρέψετε να πω ως δημοσιογραφική παρατήρηση ότι έχει πολλά χρώματα μέσα του. Δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις στο πώς αντιλαμβάνεται τη διαπραγμάτευση ο κάθε πολίτης. Άλλοι τη θέλουν πιο σκληρή, άλλοι λιγότερο σκληρή. Πάντως εδώ η ερώτηση περιείχε το μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, που τη θέλουν λίγο βαριά τη διαπραγμάτευση αυτή. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω με αυτή την κάρτα να κλείσουμε. Θα σας έχω αύριο το πρωί στη ραδιοφωνική μου εκπομπή, ελπίζω, τηλεφωνικά. Βεβαίως. Για να πούμε μερικά ακόμη πράγματα για τη δημοσκόπηση αυτή. Σας ευχαριστούμε θερμότατα και σας απελευθερώνουμε. Okay. Και στρέφομαι στον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και κάνω το εναρκτήριο ερώτημα για να μπουν στη συνέχεια οι συμπολίτες μας στη συζήτηση. Από την κάρτα αυτή ξεκινώ. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλει σκληρή διαπραγμάτευση. Το ερώτημά μου είναι αν πρέπει να τοποθετήσω τον ΣΥΡΙΖΑ στο πράσινο ποσοστό της κάρτας ή στο κόκκινο. Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ομιλή περί διαπραγμάτευσης ή περί καταγγελίας του μνημονίου. Και πρέπει να σας πω ότι λίγο έχω ζαλιστεί μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Έχω ακούσει στελέχη σας να μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση. Έχω ακούσει στελέχη σας να μιλούν για πλήρη καταγγελία του μνημονίου. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν θα πούμε διαφορετικά πράγματα πριν από τις προηγούμενες εκλογές, διαφορετικά μετά και διαφορετικά μετά από τις επόμενες. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Το μνημόνιο. Βγαίνει μια πολυφωνία προς τα έξω. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει και εγώ δεν θα αρνηθώ, αν θέλετε, και τις εγγενείς αδυναμίες ενός κομματικού σχηματισμού που δεν έχει την εμπειρία ενός κόμματος εξουσίας. Όμως σε ό,τι αφορά τις κεντρικές μας επεξεργασίες,
τις δηλώσεις τις δικές μου και των βασικών εκπροσώπων του σχήματος, είναι σαφές ότι μιλάμε για την ανάγκη ακύρωσης του μνημονίου που μας έχει οδηγήσει στην καταστροφή και πιο συγκεκριμένα για την αντικατάστασή του από ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας που θα βασίζεται στην ανάπτυξη, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στη δίκαιη δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτό, το λέω αυτό. Αυτό θα το εκπονήσουμε μόνοι μας ή σε συνεννόηση με τους δανειστές. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Επειδή έχουμε πια μετά από 38 χρόνια μεταπολίτευσης, έχουμε γίνει πάρα πολύ καχύποπτοι. Και έχουμε ακούσει από τα δύο μεγάλα, μικρομέγαλα πλέον κόμματα, πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα 38 χρόνια. Ναι, εγώ καταρχάς, μήπως αυτό είναι μια διατύπωση. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος αυτές τις μέρες. Για τον εξής λόγο. Διότι η έννοια της διαπραγμάτευσης επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο με όρους πραγματικούς από ό,τι φαίνεται μετά την 6η του Μάη. Ναι, σήμερα πριν από λίγο. Ξαναθυμήθηκε ο κύριος Σαμαράς την διαπραγμάτευση που την είχε ξεχάσει όταν έκανε την κυβιστική ολίσθηση από το άρνηση στο πρώτο μνημόνιο στο υπεράσπιση του Δευτέρου. Την ξαναθυμήθηκε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες διότι τις κόκκινες γραμμές τις βάζουν οι ισχυροί. Ο κύριος Σαμαράς πριν από λίγο, προφανώς για να προλάβει τη δική μας παρουσίαση, έδωσε 18 σημεία. Εγώ δεν το κατάλαβα ως διαπραγμάτευση. Έδωσε το πρόγραμμά του στη δημοσιότητα. Ναι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το έδωσε στη δημοσιότητα, διότι μέχρι χθες έβλεπα ότι είχε διαβάσει και ξεφυλίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να είχε διαβάσει τόσο το δεύτερο μνημόνιο που υπέγραψε, η χώρα θα είχε σωθεί. Αν είχε τη γνώση αυτή που επέδειξε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο δεύτερο μνημόνιο που υπέγραψε και έστειλε και εγγυητικές επιστολές. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, για μας ξεκινάει η πραγματική διαπραγμάτευση στην Ευρώπη στις 6 του Μάη. Θα ολοκληρωθεί, αν ο λαός ολοκληρώσει το βήμα του στις 17 του Ιούνιου. Η διαπραγμάτευση δεν θα αφορά, αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, το πρόγραμμα που λέγεται μνημόνιο. Θα είναι ένα νεκρό πρόγραμμα. Δεν θα αφορά το βασικό συστατικό του προγράμματος που είναι, η, διαπραγμάτευση, αυτό που είναι η εσωτερική υποτίμηση. Ναι. Η εσωτερική υποτίμηση κρίθηκε αποτυχημένη από δύο διαδοχικά πακέτα τα οποία αντί να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα και την ύφεση διόγκωσαν την ύφεση και μεγαλώνουν τα ελλείμματα και ούτε το χρέος είναι βιώσιμο, όχι τώρα, ούτε το 2020 δεν θα είναι. Άρα λοιπόν, με ρωτάτε αν θα διαπραγματευτούμε. Βεβαίως η χώρα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Αν θα καταγγείλετε ή αν θα διαπραγματευτείτε. Μισό έχει, λεπτάκι, για να συνεννοηθούμε. Κύριε Πρόεδρε, για να συνεννοηθούμε επί της ουσίας και να μην παίζουμε με τις λέξεις. Να σας το πω χοντρά λαϊκά. Ναι. Ο φόβος που υπάρχει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα έρθετε την επόμενη μέρα ως Σταύρος εν Ιαλοπολείο, θα πείτε στους δανειστές πάρτε το πίσω και θα τους στείλετε το μνημόνιο πίσω και θα κινδυνεύσει να διακοπεί η χρηματοδότηση προς τη χώρα και επομένως θα κινδυνεύσουμε με έξοδο από την Ευρωζώνη. Μάλιστα. Σας είπα, συνοψίζοντάς την απλά πεζοδρομιακά, την κριτική που δέχεστε από τους αντιπάλους σας. Και πολύ σωστά κάνατε, διότι παίζουμε με τις λέξεις. Και δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ακούσει την έννοια, τον όρο επαναδιαπραγμάτευση, τον όρο απαγκίστρωση, τον όρο βήμα-βήμα αποχώρηση. Έχουμε ακούσει πάρα πολλούς όρους. Εμείς λέμε ένα πολύ απλό πράγμα. Κάθε κυρίαρχο κράτος και κάθε δημοκρατία που σέβεται τον εαυτό της έχει δικαίωμα στην εθνική αντιπροσωπεία να νομοθετεί. Το μνημόνιο το ψήφισαν κάποιοι βουλευτές. Μπορούν να το αντικαταστήσουν με κάτι άλλο. Βουλευτές επίσης αν έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Εμείς γι' αυτό διεκδικούμε την πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν λέμε εμείς ότι θα πάμε και θα τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φεύγουμε από την Ευρωζώνη, δεν είμαστε τρελοί. Ούτε θα τους πούμε, ξέρετε, η χρηματοδότηση που έχετε αποφασίσει, εμείς δεν τη θέλουμε, πάρτε την πίσω. Θα τους πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο τρόπος και οι όροι που έχετε θέσει για τη χρηματοδότηση αυτή, αντί να εξασφαλίζουν ότι οι φορολογούμενοι σας θα πάρουν κάποια στιγμή πίσω τα χρήματά τους, το αντίθετο, εξασφαλίζουν ότι θα τα χάσουν, διότι το πρόγραμμα αυτό είναι λάθος. Άρα λοιπόν, δώστε μας τη δυνατότητα που την έχουμε ούτως ή άλλως ως κυρίαρχο κράτος να εμφανίσουμε και να ψηφίσουμε στη Βουλή ένα άλλο πρόγραμμα,
δίκαιες δημοσιονομικές εξορρόπησης. Στο πρόγραμμα που θα τους προτείνετε. Θα επιμείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Θα επιμείνουμε, διότι εδώ έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους. Το οποίο σημαίνει ο ένας είναι ο δρόμος του αργού και βασανιστικού είναι θανάτου. Είναι όντως υπαρκτός ο κίνδυνος να φύγουμε από την Ευρωζώνη στην περίπτωση αυτή. Ο κίνδυνος να φύγουμε από την Ευρωζώνη δεν υπάρχει. Το θα επιμείνουμε μπορεί να σημαίνει διακοπή της χρηματοδότησης και προς το κράτος και προς τις τράπεζες. Διακοπή της χρηματοδότησης σημαίνει περίπου αυτόματα ανάγκη της χώρας να τυπώσει χρήμα. Κύριε Χατζηνικολάου, αντλούμε βεβαιότητα στις κινήσεις μας, διότι διαβάζουμε τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και το μεγάλο όπλο που δεν αξιοποίησε καμία ελληνική κυβέρνηση, θα συζητήσουμε ίσως τους λόγους γιατί δεν το αξιοποίησε, είναι το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, αλλά είναι ευρωπαϊκό. Ξέρετε κάτι. Και το τελευταίο καιρό πιο έντονα. Αν ήταν τόσο εύκολο να ξεμπερδέψουν με την Ελλάδα, να κόψουν τη χρηματοδότηση, να μας πετάξουν σαν το σάπιο όργανο, το σάπιο πόδι που έχει γάγκρενα και το κόβουν και συνεχίζει να είναι υγιής ο υπόλοιπος οργανισμός. Γιατί δεν το κάνουν δύο χρόνια τώρα. Εγώ πήγα στο Παρίσι και πήγα στο Βερολίνο και έτυχα ενός τόσο μεγάλου διεθνούς ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης που και εγώ προσωπικά εξεπλάγει. Μάλιστα στο Βερολίνο μου είπαν ότι αυτή τη μεγάλη αίθουσα με δημοσιογράφους του διεθνούς τύπου την είχε γεμίσει μονάχα όταν είχε πάει ο Ομπάμα. Και πραγματικά έπαθα σοκ όταν το άκουσα αυτό. Γιατί αυτό το ενδιαφέρον, γιατί στο Camp David συζητούσαν οι G8 το ελληνικό πρόβλημα, αν ήταν τόσο εύκολο να ξεμπερδέψουν με την Ελλάδα, να τη δώσουν μία και να φύγει. Από αλληλεγγύη, από αγάπη, από φιλελληνισμό δεν το κάνουν. Λοιπόν, είμαστε σαφείς. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Δεν πρέπει επουδενή να βγάλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα οπισθοχωρήσει στον κυρίαρχο εκβιασμό. Βεβαίως δεν πρέπει να βγάλουμε μια κυβέρνηση ανεύθυνη. Είμαστε βέβαιοι ότι στην Ευρώπη θα επικρατήσουν νυφάλιες σκέψεις. Εμείς θα καταθέσουμε ένα σχέδιο που βεβαίως θα απαντά στις βασικές δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους εταίρους. Ποιες είναι αυτές? Η δέσμευση της δημοσιονομικής εξισορρόπησης, δηλαδή να φτάσουμε κάποια στιγμή να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και όχι έλλειμμα. Και η δεύτερη, να έχουμε ένα χρέος το οποίο θα είναι βιώσιμο, όπως λένε. Αυτό συναρτάται βεβαίως και με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα κάνετε μια βιώσιμη πρόταση, μια πρόταση που θα μπορεί να τη συζητήσει και η άλλη πλευρά. Αυτό μου λέτε. Θα κάνουμε μια πρόταση που καταρχάς θα είναι βιώσιμη για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Διότι μετά από 2,5 χρόνια εξαντλητικής αφέμαξης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, δεν μπορούν άλλο να φορολογηθούν αυτά τα εισοδήματα. Δεν μπορεί άλλο να φορολογηθεί η φτώχεια. Βεβαίως, εμείς σε κάποια στοιχεία, σημεία που αποτελούν, όπως λένε, στόχοι και της άλλης πλευράς, δηλαδή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν, για παράδειγμα, το θέμα του φορολογικού, εμείς πρώτοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε βήματα. Να αποκτήσουμε ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Όχι με οριζόντιες περικοπές και απολύσεις. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Να σταματήσει η Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή, στη φοροαποφυγή και στην παραοικονομία. Αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν ευλογώ τα γένια μου. Γιατί μόνο εμείς? Γιατί εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη που δεν είμαστε βουτυγμένοι στη διαφθορά και στη διαπλοκή όπως ήταν τα δύο κόμματα εξουσίας τα τελευταία 15 χρόνια. Βάλτε μια πρώτη τελεία. Ο πειρασμός μου να θέσω και άλλα ερωτήματα είναι τεράστιος. Θα αυτοπεριοριστώ γιατί προτιμώ να ρωτήσουν οι συμπολίτες μας. Ορίστε, κυρία μου. Ξεκινήστε. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Βογιατζή Δανάη, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Καλησπέρα. Τέλος Απριλίου δόθηκε στη δημοσιότητα το εκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα είπατε ότι θα το επικαιροποιήσετε. Τι άλλαξε αυτές τις 20 ημέρες που σας αναγκάζει να αλλάξετε και να επικαιροποιήσετε το πρόγραμμά σας? Κύριε Βογιατζή, αυτές οι 20 ημέρες συγκλώνησαν την Ευρώπη ολόκληρη. Είναι λογικό, εδώ αναγκάζεται η Νέα Δημοκρατία που μέχρι χθες κρατούσε το πρόγραμμα το προεκλογικό, το δικό της πρόγραμμα, το οποίο ήταν βασισμένο μάλιστα στο μνημόνιο που ψήφισε και το αλλάζει επιμέρους βεβαίως, μιλάει για κάποιες παροχές, δεν μας εξηγεί βεβαίως
εάν δεν συμφωνήσει η άλλη πλευρά, τι θα κάνει. Εμείς λέμε τι θα κάνουμε. Εμείς θα επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμά μας χωρίς να αλλάζουμε τις βασικές μας κατευθύνσεις, τις βασικές μας στρατηγικές. Θα γίνουμε όμως περισσότερο σαφείς και θα εξειδικεύσουμε κάποιες πλευρές που θέλουν και χρειάζονται εξειδίκευση. Εμείς, ξέρετε, θεωρούμε πλεονέκτημά μας. Το θα επιμείνουμε, δεν θέλει εξειδίκευση. Το θα επιμείνουμε, όχι, που μου είπατε αυτό, πριν. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι το δεν μόνο μπορεί. Που δεν θέλει εξειδίκευση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί θα αφαιρέσετε όπλα στη διαπραγμάτευσή σας. Έμα, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βρεθούμε σε αυτό το τραπέζι, θα εκπροσωπούμε τη χώρα και το λαό. Δεν θα εκπροσωπούμε ένα κόμμα του 17 ή του 30%. Το τι θα κάνουμε και πώς θα το χειριστούμε, βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μια συνολική κατεύθυνση, μια κατεύθυνση στο λαό να ξέρει τι ψηφίζει. Αλλά δεν θα αποκαλύψουμε και όλες τις πτυχές, διότι αυτό θα ήταν προδοσία. Αν ο αντίπαλος ξέρει ακριβώς όλες μας τις κινήσεις, δεν έχει νόημα να πάρει διαπραγμάτευση. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Οικονόμου Θέμης, φαρμακοποιός. Θα επιμείνω στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου. Για πρώτη φορά ίσως βάζετε δυνατά τη λέξη διαπραγμάτευση. Μέχρι τώρα βάζατε ένα χ. Πριν δύο μέρες ο κύριος Λαφαζάνης είπε όχι, δεν διαπραγματευόμαστε τίποτε, σβήνουμε τα πάντα. Καταγγελία, ακύρωση. Ακύρωσε κατευθείαν. Και λέτε θα επιμείνετε. Το είπε και ο πρόεδρος τώρα. Και λέτε θα επιμείνετε. Είπε ότι αυτό το μνημόνιο που ξέρατε τέλος. Άρα το συζητάμε. Μπαίνουμε σε διαπραγμάτευση. Άρα κάτι αλλάζει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Α, εσείς λέτε ότι... Κάτι αλλάζει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι τα στρογγυλεύει. Να μην πω την άλλη λέξη τώρα που θα την πούμε αργότερα τη λέξη αυτή. Θα την πω συνέχεια. Πιο αργά λοιπόν, για να, να κοιμηθούν λοιπόν, οι νεότεροι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αν επιμείνουν και αυτοί από την άλλη μεριά και πούνε όχι, τελειώσαμε εδώ. Έχετε ένα δεύτερο πλάνο. Έχετε το πλάνο της δραχμής. Μπορείτε να μας μιλήσετε ξεκάθαρα, γιατί στις τόσες συνιστώσεις που υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ακούγονται και φωνές της δραχμής. Είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε την ελληνική οικονομία σε δραχμή? Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οικονόμου, ακούστε, το εξήγησα και στον κύριο Κατζηνικολάου, δεν θα κουραστώ να ξαναεξηγώ. Εμείς δεν παίζουμε με τις λέξεις. Η έννοια της καταγγελίας ενέχει ως δεύτερο στάδιο και την έννοια της διαπραγμάτευσης, βεβαίως. Όταν θέλεις, έχεις μια σύμβαση και θες να αλλάξεις τους όρους της, διότι θεωρείς ότι αυτή η σύμβαση δεν είναι επωφελία σου, την καταγγέλεις και εάν επικρατήσει η λογική ανάμεσα σε σένα και στο συμβαλόμενο, κάθεσαι σε ένα τραπέζι για να ξαναδιαπραγματευτείς τους όρους, για να μην τα σπάσετε τελείως, για να μπορέσετε να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι το μνημόνιο δεν θα χρειαστεί να το καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το έχει καταγγείλει η κοινωνία. Λέμε ότι αν καταρχάς θεωρούμε το κατήγγειλο λαός με την ψήφο του, το είπα άλλωστε και στην επιστολή που έστειλα στον κύριο Μπαρόζο και στον κύριο Γιούγκερ και στον κύριο Ρομπάη, ότι το μνημόνιο είναι ένα νεκρό γράμμα πια. Αφενός διότι το κατήγγειλε ο λαός με την ψήφο του, διότι δεν είχε ρωτηθεί, αναδρομικά ζητήθηκε η ψήφος του λαού και αναδρομικά την έδωσε. Αφετέρου δε διότι τα αποτελέσματά του, τα οικονομικά του αποτελέσματα, δεν μας οδηγούν σε βιώσιμο σχέδιο. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να μείνω στην ουσία του ερωτήματός σας, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάτε για Plan B και μιλάτε και για συνιστώσεις. Να σας πω ότι εγώ είμαι περήφανος που έχουμε συνιστώσεις στο εσωτερικό του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς. Βλέπουμε ότι τώρα που ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς μετεξελίσσεται σε ένα πλατή λαϊκό δημοκρατικό κόμμα με βίαιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, μας ανάγκασε η ίδια ζωή. Λόγω του εκλογικού νόμου. Η νέα δημοκρατία, και όχι μόνο, και λόγω του ότι μέσα σε 15 μέρες έχουμε κάνει πάνω από 150 ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις όλη τη χώρα με χιλιάδες πολίτες που είναι υπερπολαπλάσιοι των μελών μας, αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές. Η πιο σημαντική συνιστόσα μας πια είναι η ίδια η κοινωνία, είναι ο λαός που έρχεται και παρακολουθεί και συμμετέχει. Αλλά βλέπουμε ότι την ώρα που εμείς γινόμαστε κόμμα, η Νέα Δημοκρατία αποκτά συνιστώσεις. Τη συνιστώσα του λαϊκού ορθό. Εμένα με ενδιαφέρει όμως. Ναι, μάλιστα, ναι. Το λαό δεν τον ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει,
Χαίρομαι που το λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να εξηγήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά λοιπόν, απαντώ στο κύριο Θεό και στην ουσία του ερωτήματός σας, που είναι η δραχμή. Δεν αποτελεί επιλογή μας η επιστροφή στη δραχμή. Κύριε οικονόμου, το δεύτερο και τελικό, μάλλον το καταληκτικό στάδιο των μνημονίων που υπέγραψε ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαράς, οδηγεί στη δραχμή. Όχι το δικό μας σχέδιο. Και οδηγεί στη δραχμή, διότι μια χώρα μετά από 2,5 χρόνια εφαρμογής του μνημονίου, που θα δίνει μισθούς των 300 και 400 ευρώ, που θα έχει παραλύσει το κοινωνικό κράτος, που θα έχουν διαλυθεί τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ο παραγωγικός ιστός, δεν θα μπορέσει να αντέξει στο ευρώ. Πάρα πολύ απλά. Δεν υπάρχει καμία θεσμική δυνατότητα αποπομπής μιας χώρας από το ευρώ. Καμία. Συζητάνε. Καμία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία. Πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Ας μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Μονάχα δική μας επιλογή θα είναι. Δεν υπάρχει τρόπος να μας διώξουν από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Θεσμικά, αυτή τη στιγμή, ρωτήστε όσους διεθνείς αναλυτές θέλετε, αν δεν με πιστεύετε, δεν υπάρχει καμία. Όμως να σας πω κάτι. Πάντως, αν χρειαστεί να φύγουμε από τη δραχμή, θα χρειαστεί, επειδή θα εξαναγκαστούμε. Θα είναι δική μας επιλογή. Αναγκαστική επιλογή. Και από τη στιγμή που λέτε ότι δεν το θέλετε. Και επισημαίνω λοιπόν. Αν κλείσει η κάνουλα της χρηματοδότησης, να σας το τι θα κάνουμε? Να σας το πω αλλιώς. Θα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε οικονόμου, πότε ξεκίνησε η κουβέντα, η συζήτηση περί αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ, περί επιστροφής στη δραχμή, περί διάλυσης της Ευρωζώνης? Πριν από το μνημόνιο ή μετά το μνημόνιο? Μετά το μνημόνιο. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί στη δραχμή, ή το μνημόνιο της λιτότητας και της καταστροφής που έχει βυθίσει την οικονομία και έχει βουλιάξει τα έσοδα? Εάν δεν δεχτούν αυτή τη διαπραγμάτευση, τι θα κάνουμε? Λοιπόν. Έχετε το πλάνο B που λέτε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ή δεν το έχετε? Απαντώ, θα πάμε λοιπόν στη δραχμή. Το δέχεστε ή δεν το δέχεστε? Σας απαντώ λοιπόν. Σας απαντώ. Δεν μην ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Όχι, τώρα όχι, αυτή τη στιγμή, όχι, κύριε οικονόμου. Θα αναλάβετε και εσείς τις ευθύνες. Όχι, και θα τις αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Θα τις αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά ο λαός πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι εναλλακτικές του επιλογές. Οι εναλλακτικές του επιλογές είναι να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία του αργού θανάτου που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη δραχμή. Και αυτοί οι οποίοι θα μας οδηγήσουν είναι αυτοί οι ίδιοι, το ίδιο πολιτικό προσωπικό που είναι ικανό να κάνει οποιαδήποτε κολοτούμπα, το έχει αποδείξει. Αυτοί θα είναι οι υπερασπιστές της δραχμής όταν έρθει η ώρα. Και η άλλη επιλογή είναι με αξιοπρέπεια, είναι με υπερηφάνεια, αλλά και με σχέδιο να βγούμε απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους και να τους πούμε: δεν μπορεί κανένας λαός να αποδεχθεί εθελοντικά την πορεία προς την καταστροφή. Ελάτε να βρούμε λύση πάνω στο δικό μας σχέδιο, που θα είναι ένα σχέδιο ανόρθωσης της οικονομίας, ένα σχέδιο δίκαιης δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Τώρα, τα πλάν B και C και D. Αυτά είναι της μόδας. Δεν πρέπει να τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να τα έχουμε όλοι μαζί, κύριε οικονόμου. Και να σας πω γιατί. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι εγκληματικό. Εμείς επισκεφτήκαμε με υπευθυνότητα και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδας και το Υπουργείο των Οικονομικών. Κανένας από αυτούς δεν μας είπε ότι έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όχι γιατί από δική μας επιλογή. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ισπανία του κυρίου Ραχώη, του συντηρητικού, που τον καλοπιάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ως το πουλέντους που θα σώσει την Ευρώπη, έχει πάρει φωτιά, φλέγεται σήμερα. Έχει 7% επιτόκιο δανεισμού. Η πιθανότητα ατυχήματος είναι πολύ μεγάλη, όχι γιατί θα τη φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, αλλά γιατί η αιτία του προβλήματος είναι η αναρθολογική δόμηση της ίδιας της Ευρωζώνης και του ίδιου του ευρώ. Δεν θα έπρεπε εμείς ως κράτος, όχι ως κόμματα, να έχουμε σχεδιασμούς και εναλλακτικά σχέδια ώστε να μην πεινάσει ο λαός μας? Μάλιστα. Ελάτε. Πολύ καλησπέρα σας. Λέγομαι Παπαδημητρίου Μαρίνος και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Εγώ προσωπικά πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το 30 το έχετε στην τσέπη. Λοιπόν, αφήστε, μην κάνετε το δημοσκόπο, ερώτηση κάνετε. Συγχαρητήρια για το αληθινό debate, κύριε Χατζηνικολάου. Ελάτε στην ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κυβέρνηση. Εσείς πολιτεύεστε από ό,τι βλέπω. Χαϊδέψατε μέσα σε ένα λεπτό και τον Πρόεδρο και εμένα. Λοιπόν, ελάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κυβέρνηση. Αυτό είναι ύποπτο όμως, αυτή το κάρφωμα. Α, έρχεται το κάρφωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κυβέρνηση. Είτε αυτόνομα, είτε με ανοχή, είτε με συνεργασίες. Και πηγαίνετε για διαπραγμάτευση στην Ευρώπη
Και σας ρωτάω, θα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας η σκέψη ότι ενώ εσείς διαπραγματεύεστε για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του λαού και τη σωτηρία της χώρας, ότι κάποια πολιτικά πρόσωπα ή κοινωνικοί εταίροι, off the record, θα επικοινωνούν με τους συνομιλητές σας, πιέζοντάς τους να μην αποδεχτούν καμία από τις προτάσεις σας και να επιμένουν στη σκληρή λιτότητα, προτιμώντας να συνεχιστεί η εξαθλίωση του λαού παρά να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει όλη τη δόξα. Πώς νιώθετε όταν στη διαπραγμάτευση που θα έχετε την ευθύνη όλοι, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, κύριε Πρόεδρε, αλλά για όλους εκείνους τους ευρωπαϊκούς λαούς που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, αφού το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω σας και είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα για να ξεκινήσουν και εκείνοι έναν αγώνα για την Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη των τραπεζιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτηματικό δεν κατάλαβα εγώ ποιο. Το ερώτημα ποιο είναι. Τοποθέτηση. Πολιτική ομιλία κάνατε. Δεν κατάλαβα. Η πρώτη ερώτηση είναι. Τι είναι το ερώτημα. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Αν θα τον σκέψη, υπονομεύουν μέσα από την Ελλάδα. Βεβαίως. Μάλιστα. Και το δεύτερο. Είναι ότι, ωραίο ερώτημα αυτό. Και το δεύτερο ότι ενώ αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος περιμένει να ξεκινήσουν έναν αγώνα για την Ελλάδα, για την Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου, των τραπεζιτών. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Και θα σας πω γιατί είναι κέριο το ερώτημά σας. Διότι εγώ. Έρχεται και λίγο μετά την αποκάλυψη του Reuters για το τηλεφώνημα και πριν Παπαδήμου την σε Μπαρόζο. Του Reuters, εγώ είχα ξαναπεί. Δεν με τρομάζει τόσο η στάση των εταίρων. Δεν με φοβίζουν οι εταίροι. Η πέμπτη φάλακα με φοβίζει. Με φοβίζει δηλαδή ότι την ώρα που εμείς θα δίνουμε μια εθνική μάχη, κάποιοι για να μην χάσουν τα προνόμια τους εντός της χώρας, θα ανοίγουν κερκόπορτες. Και να σας πω κάτι. Είναι πλέον αποδεδειγμένο, το ομολογεί ακόμα και ο διαπραγματευτής του δεύτερου μνημονίου, που το νομοθέτησε όμως στη Βουλή, ότι αυτοί που επέμειναν στην Τρόικα για να περάσουν αλλαγές που διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν ούτε ο κύριος Τόμψεν, ούτε η κυρία Λαγκάρτ. Ήταν αυτοί οι οποίοι ως άλλοι μαυραγορείτες της σύγχρονης εποχής θέλουν να αντιμετωπίσουν το μνημόνιο ως ευκαιρία για να κερδοσκοπήσουν πάνω σε κοινωνικά ερείπια. Και η ουσία του ερωτήματός σας είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, πέρα από το μέλλον της χώρας, παίζεται και το ποιος θα διατηρήσει την εξουσία, όχι τη διακυβέρνηση. Η εξουσία είναι άλλο πράγμα. Τα έχω ξαναπεί στον κύριο Χατζηνικολάου, εμείς δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να πάρουμε με τις εκλογές από τη μια μέρα στην άλλη την εξουσία. Άλλωστε, ο δικός μας στόχος είναι η εξουσία να ξαναγυρίσει εκεί από όπου πηγάζει, στο λαό. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Και θα κριθούμε και εμείς για το αν θα κάνουμε μεγάλες τομές και αλλαγές ή αν θα ενσωματωθούμε. Και εμείς, αν είναι να ενσωματωθούμε, καλύτερα να παραμείνουν οι ίδιοι, να μην έρθουμε εμείς. Προσέξτε όμως. Ακριβώς επειδή την εξουσία στη χώρα δεν την έχουν μονάχα αυτοί που κυβερνάνε, αλλά την έχουν οι τραπεζίτες, οι εθνικοί εργολάβοι, οι εθνικοί προμηθευτές, οι εθνικοί καναλάρχες, οι εθνικοί εκδότες, το να πάρεις από αυτούς την εξουσία και να την διανέμεις ξανά στο λαό με δικαιοσύνη είναι μεγάλη υπόθεση. Και είναι βέβαιο ότι με περισσή ανευθυνότητα όλοι αυτοί και αδιαφορώντας για την πιθανότητα κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος, λειτουργούν αυτές τις μέρες έχοντας επαφή με εξωθεσμικά και θεσμικά κέντρα στις Βρυξέλλες, χωρίς να οροδούν, χωρίς να διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Εντάσσω σε αυτόν τον σχεδιασμό και τις πληροφορίες που είχαμε και επαληθεύτηκαν. Επαληθεύτηκαν. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα αφορά τον κύριο Παπαδήμου. Αλλά είχαμε πληροφορίες ότι τις μέρες που εγώ ετοίμαζα επιστολή για να εξηγήσω ότι ο λαός μας είπε δεν πάει άλλο, κάποιοι από εδώ, και είχε βγει ο Δραγασάκης τότε και το είχε πει και μιλιάστηκε η κυρία Γεννηματά, βγήκε να απαντήσει και να του πει τι είναι αυτά που λες. Δεν είπαμε εμείς ότι ήταν το Πασόκ. Κάποιοι είχαμε λοιπόν πληροφορίες ότι ζητούν από τους απ' έξω να μας απαντήσουν ότι αυτά που λέμε είναι έξοδος από το ευρώ. Και βλέπουμε τώρα στην ίδια λογική να εντάσσεται και μία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, συγγνώμη, της Εθνικής Τράπεζας, που εγώ δεν το περίμενα αυτό.
Διότι η Εθνική Τράπεζα, που είναι και έχει και ισχυρή παρουσία το δημόσιο σε αυτή, τη διοίκησή της τη διορίζουν οι κυβερνήσεις. Έρχεται λοιπόν αυτή η έκθεση, ξαφνικά τώρα θυμήθηκαν να μας μιλήσουν για τους κινδύνους, και όχι μόνο της επιστροφής στη δραχμή, και όχι μόνο αυτό, την εγχειρίζουν, την στέλνουν σε 4.000 πελάτες τους, σαν να τους λένε, έχετε λεφτά στην τράπεζα, πάρτε τα και φύγετε. Απίστευτη ανευθυνότητα. Αυτή τη στιγμή, αν κινδυνεύουμε από κάτι, είναι αυτό που ονομάζουν bank run. Δηλαδή, να υπάρξει πανικός και να πάνε οι καταθέτες, όσοι έχουν απομείνει, και εγώ πραγματικά θέλω να συγχαρώ τον ελληνικό λαό για την ωριμότητά του, να πάνε να μαζέψουν τις καταθέσεις. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Μάλιστα. Με αυτή την επιλογή. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το όνομά σας. Παχύγιαννης Ιωάννης, αρχιτέκτονας μηχανικός. Ο λαός στις εκλογές της 6ης του Μάη κέρδισε για μένα ουσιαστικά μια πολύ σκληρή μάχη απέναντι σε ένα πολύ σκληρό μέτωπο. Ουσιαστικά διαχώρισε τον νεοφιλελευθερισμό ως μοντέλο διακυβέρνησης και ως οικονομικό μοντέλο από τους πολιτικούς χώρους της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου. Κάνοντας αυτό το διαχωρισμό, κατ' εμένα έδωσε μία οδηγία προς τις πολιτικές δυνάμεις ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συστράτευση κατά του νεοφιλελεύθερου τρόπου διακυβέρνησης όλων των δυνάμεων από κεντροδεξιά μέχρι κεντροαριστερά. Δίνοντας αυτή την εντολή, ουσιαστικά οι πολιτικοί εισέπραξαν ότι θα πρέπει να επαναφέρουν ισορροπίες οριοθετήσεων, περιχαρακώσεων, και ξαφνικά διαμορφώνονται ισορροπίες τέτοιες που πολλώνουν την δεξιά στο κομμάτι του κυρίου Σαμαρά με την δίθεν επανένωση μιας κεντροδεξιάς, η οποία επί της ουσίας είναι επανένωση των νεοφιλελεύθερων τάσεων. Να πάμε στην ερώτηση, ναι. Σας παρακαλώ, αν μιλάτε και από τόση ώρα ο καθένας, δεν θα μιλήσει κανείς. Συγγνώμη. Και απ' την άλλη, μια ανύψωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως εμφανίζεται και ερμηνεύεται ότι καταλαμβάνει το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η ερώτηση λοιπόν, η δική μου είναι, έχει γίνει αντιληπτό αυτό το μήνυμα ή κάτι τέτοιο ως μήνυμα από τους πολιτικούς και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει η διάθεση να υπάρξει εμπιστοσύνη σε επίπεδο πολιτικών και συνένωση δυνάμεων, συστράτευση δυνάμεων που δεν εκπροσωπούν τον νεοφιλελεύθερο τρόπο διακυβέρνησης, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ενιαίο μέτωπο στις διαπραγματεύσεις μας απέναντι σε όποιους θα έχουμε να διαπραγματευτούμε? Και σε επίπεδο εξωτερικού, έχουμε κάνει αντίστοιχες επαφές με χώρες οι οποίες συμπιέζονται με τέτοιο τρόπο όπως και εμείς απέναντι στη νεοφιλελεύθερη συμπίεση του Βορρά? Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εμείς από το 1996, όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο κ. Σημίτης και έβαλε τη διαχωριστική γραμμή εξυγχρονισμός και συντήρηση, είπαμε ότι η πραγματική διαχωριστική γραμμή των καιρών μας είναι νεοφιλελευθερισμός, δηλαδή όσοι ασπάζονται αυτή τη νέα θεωρία που λέει ότι τα πάντα θα κινούνται βάσει των διαθέσεων των αγορών, ή όσοι θεωρούν ότι ο νεοφιλελευθερισμός μας οδηγεί σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, διότι οι πολιτικοί και οι πολίτες πρέπει να είναι πάνω από τις αγορές. Και αν θέλετε, αυτά ήταν και τα μεγάλα νέα κινήματα που διαμορφώθηκαν στις αρχές δεκαετίας του 2000, τα κινήματα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, με βασικό μότο, σύνθημα, οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη. Όμως όταν ήρθε το μνημόνιο, όταν ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έχει στον πυρήνα της πολιτικής του αυτές τις πολιτικές, τις νεοφιλελεύθερες, αλλά σοκ, όχι απλά νεοφιλελεύθερες, ήμασταν βέβαιοι. Διότι ξέραμε ότι όπου αλλού είχε πάει, είχε αναδιαταχθεί η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτική ζωή, ότι και εδώ θα αλλάξουν τα πάντα. Και διαπιστώσαμε πολύ έγκαιρα ότι η νέα διαχωριστική γραμμή, πραγματική διαχωριστική γραμμή, είναι το μνημόνιο.
Προσπαθεί τώρα ο κύριος Σαμαράς να ανασύρει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας παλιές διαχωριστικές γραμμές. Ένσταση. Διακοπή. Για άλλη μια φορά ακούω από το στόμα σας, Πρόεδρε, από το στόμα σου, Πρόεδρε, μια πασοκική έκφραση της δεκαετίας του 80. Το χρονοτούλαπο... Μ' αρέσει, είναι ωραία έκφραση. Ναι, η ερώτηση όμως είναι αν με τον τρόπο αυτό μετεξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Αν δηλαδή υιοθετώντας φρασιολογία της δεκαετίας του 80 ανδρεοπαπανδρεϊκή και απορροφώντας στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κατσέλη έμαθα ότι πέρασε την πόρτα του γραφείου σας πρόσφατα, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσχωρούν και δημιουργούν την αίσθηση προς τα έξω ότι δημιουργείται ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί η κυρία Παπαρίγα στο Real FM είπε ότι είστε, πώς το είπε ακριβώς να το θυμηθώ, μην παρεξηγήσω τα λόγια της, εννοούσε εν πάση περιπτώσει ότι είστε το μόρφωμα που θα δημιουργήσει τη νέα σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, το νέο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια καλή δικαιολογία της κυρίας Παπαρίγα για να αποστασιοποιηθεί από μια μεγάλη ειρηνική επανάσταση που λαμβάνει η χώρα στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Και δυστυχώς ένα ιστορικό κόμμα όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα απέχει από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια καλή δικαιολογία. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω. Δεν έχω ούτε πρότυπο ούτε όραμα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Θεωρώ όμως ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου είπε και σωστά πράγματα. Πάντως, εγώ βλέπω πολλούς από τους τσοχατζαραίους της δεκαετίας του 80 και του 90, από τα στελέχη που ήταν γύρω από τον Τζοχατζόπουλο όταν δοκίμασε να γίνει αρχηγός, να είναι τώρα διαπρίσιοι κήρυκες των αρχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και μου κάνει εντύπωση. Κύριε Χατζηνικολάου, οι άνθρωποι έχουν, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αλλάζει. Και δεν θα το αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα. Εμείς θα κριθούμε, αγαπητέ φίλε, χαίρομαι που παρεμβαίνετε, θα κριθούμε και για τη σταθερότητα των απόψεών μας, θα κριθούμε και για τη συνέπειά μας, θα κριθούμε και για την προοπτική μας. Όπως βλέπετε, εμείς αν βρεθήκαμε από το 5 στο 17 και από το 17 σε προοπτική διακυβέρνησης, είναι για ένα λόγο. Όχι γιατί αποδείξαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε πειθαρχία και ομοφωνία. Τις αναδείξαμε αυτές τις αδυναμίες μας, δεν μπορέσαμε να τις κρύψουμε. Αλλά για ένα λόγο. Γιατί δεν προδώσαμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν στις 6 του Μάη. Διότι όταν μας δόθηκε η ευκαιρία να μπούμε κι εμείς στο μέλι και μας λέγαν προχωρήστε, κάντε κυβέρνηση, θα στηρίξουμε όλοι. Μας το έλεγε ο Σαμαράς, μας το έλεγε ο Βενιζέλος. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγεστε. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγεστε. Τι είναι αυτό? Παρακαλώ, μισό λεπτό, γιατί καταργούμε τους κανόνες της τηλεόρασης. Έχετε δει καμία τηλεόραση που να ακούγεσαι χωρίς μικρόφωνο? Λοιπόν. Από ό,τι βλέπω... Ελάτε, ορίστε. Από ό,τι βλέπω έχει έρθει ενισχυμένος ο ρεπτός φίλος με στοιχεία. θα τα απαντήσω ένα προς ένα. Λοιπόν, απλά... Ναι, στο μικρόφωνο πείτε το. Ναι. Δεν θέλω να σας διακόψω, απαντήσατε στον κύριο... Λοιπόν, αν ισχύει το συγγνώμη. Θα καταργήσω το μνημόνιο. Ναι, αυτό και εδώ θέλω να πω το εξής τώρα, ότι έξω στην κοινωνία, κύριε Τσίπρα, τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Μέχρι τώρα, ό,τι είπατε ήταν γενικολογίες, κατά την άποψή μου. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο κλπ. Συγκεκριμένα πράγματα μπορείτε να μας πείτε, θα κάνετε. Αυτή τη στιγμή η ανεργία σπάει κόκαλα. Οι αυτοκτονίες είναι καθημερινές. Και έχω να σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Λέτε θα καταργήσετε ή θα διαπραγματευτείτε το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση. Πράγμα που δεν το λέγατε πριν τις εκλογές της 6 Μαΐου. Μα τι λέτε. Έχετε διαβάσει, λέγατε θα κάνετε επαναδιαπραγμάτευση. Βεβαίως, όχι του μνημονίου. Δηλαδή... Μα γιατί παίζουμε με τις λέξεις διαρκώς. Δεν ήμουν σαφής στην απάντηση που εξ αρχής έδωσε στον κύριο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, είπαμε ότι θα ακυρώσουμε λέγατε... το μνημόνιο με νόμο. Θα το αντικαταστήσουμε από ένα εθνικό σχέδιο για την ανόρθωση οικονομίας. Είπαμε ότι βεβαίως έχουμε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν μιλάγαμε ποτέ ότι θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διεκδικήσουμε μια ευρωπαϊκή λύση με επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Τα ίδια λέγαμε πριν τις 6 του Μάη, τα ίδια λέμε και μετά. Δέχομαι την κριτική σας και είμαι εδώ για να συζητήσω, αλλά να μιλάμε πάνω σε συγκεκριμένη βάση. Πείτε μου, τι άλλο λέγαμε πριν, τι άλλο λέμε μετά.
Εξηγήστε μας, παρακαλώ. Αυτό κρίνει και το ακροτήριο και η... Ναι, αλλά εσείς πήρατε τον λόγο πω, λοιπόν, και τον πήρατε μάλιστα και με τρόπο ιδιαίτερα διεκδικητικό και μπράβο σας, αλλά να είστε σαφείς, ναι. Παρακαλώ, για να είμαι και εγώ σαφής στις απαντήσεις μου. Εσείς καταρχήν έχετε πει, είπατε ότι κέρδισαν τις εκλογές οι αντιμνημονιακές δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις δεν έχω δει να τις καταγγέλλετε. Πώς γίνεται μια δημοσκόπηση, ποιος απαντάει? Εγώ δηλαδή, άμα ρωτηθώ για να απαντήσω για το ΣΥΡΙΖΑ και για εσάς, θα απαντήσω βάσει τι? Βάσει προγράμματος θα απαντήσω. Υπάρχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, αύριο το βγάλετε. Πώς ισχύουν οι δημοσκοπήσεις λοιπόν? Ένα άλλο. Περιφέρατε την εντολή που σας έδωσε. Μα τώρα μου ζητάτε να καταγγείλω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, της δημοσκοπής, βεβαίως. Με τι σκεπτικό απάντησαν όλοι αυτοί? Έχετε πρόγραμμα? Αύριο το βγάζετε. Το οικονομικό πρόγραμμα. Πώς θα απαντήσω εγώ, αν δεν ξέρω, τι θα μου κάνετε αύριο το πρωί? Έχω δύο παιδιά άνεργα. Πτυχιούχους. Και αν κυβερνούσε, θα κυβερνούσε. Τι θα κάνουν? Θέλω να φτάσω, ναι, σε θέλετε, αλλά τελειώστε. Μιλάτε κανένα πεντάλεπτο ήδη. Εδώ δίνει συνέντευξη ο Τσίπρας, όχι εσείς. Ναι, θέλω να πω το εξής. Ας πούμε ότι καταργήσετε το μνημόνιο. Έχει λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας? Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχετε όχι, θέσατε 30 ερωτήματα, σας παρακαλώ. 30 μέχρι τώρα θέλετε να σας τα πω εγώ που τα θυμάμαι. Το ερώτημα για την ανεργία, το ερώτημα για την κατάργηση του μνημονίου. Πόσα θα θέσετε? Είχατε δηλώσει στην εκπομπή πάλι του κ. Χατζηνικολάου ότι όταν ψηφίστηκε το Μάστριχτ το 92 από την Ελληνική Βουλή, ήσασταν μικρός και δεν ξέρατε. Τώρα το έχετε διαβάσει? Έχετε διαβάσει τη συνθήκη του Μπόλκεστάιν? Τι θα κάνουμε όλα αυτά, δηλαδή, αν καταργήσουμε το μνημόνιο, αυτά δεν εξακολουθούν να ισχύουν? Η συνθήκη του Μάστριχτ, του Άστερνταμ, τη Λισαβόνα? Τι θα κάνουμε σε αυτά τα πράγματα όσον αφορά την άμυνα της χώρας? Πήγατε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν αναφέρατε τίποτα για το ΝΑΤΟ. Δεν είναι μέσα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινή άμυνα με το ΝΑΤΟ? Αυτοί δεν βομβαρδίσανε τη Ιουγκοσλαβία? Αυτοί δεν πάνε στο Αφγανιστάν επειδή έχει πλούτο? Αυτοί δεν θα έρθουν και εδώ μεθαύριο, αν δεν κάνουμε εμείς κάτι? Αυτή είναι καλή ερώτηση. Σε σηκωθεί ο λαός. Δεν θα έρθουν να πάρουν, τα πετρέλαια. Καλή ερώτηση. Χωρίς πόλεμο. Λοιπόν. Και δεν θέλω να κοροϊδεύετε το λαό. Αυτό το τελευταίο όμως δεν ήταν καλό. Όταν παίρνει όλο το σάπιο Πασόκ θέτε... του Βενιζέλου, όλους τους τσοχαντζοπουλεϊκούς. Όταν κάποιος θέτει μία ερώτηση. Ότι αν αλλάζει το Πασόκ, όταν κάποιος θέτει μια ερώτηση, δεν δίνει και την απάντηση ο ίδιος. Λοιπόν, ελάτε πρόεδρε. Καταρχάς, τις δημοσκοπίες δεν θα τις καταγγείλω, γιατί σε λίγο εδώ που θα φτάσουμε είναι να καταγγέλουμε και το λαό. Κάποιοι μάλιστα ζητούν να διορθώσει και την ψήφο του ο λαός. Όλοι οι άλλοι φταίνε, ο λαός φταίει, εμείς δεν φταίμε για τη γραμμή μας. Ακούστε. Αν θέλετε, αφήστε μου τη δυνατότητα, δώστε μου τη δυνατότητα να απαντήσω. Είμαι στη διάθεσή σας να επανέλθετε μετά, αν έχετε και άλλα ερωτήματα. Με ρωτήσατε αν θα καταργηθεί το μνημόνιο, θα λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας. Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Βεβαίως και όχι. Άλλωστε, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε ότι δεν διεκδικούμε η χώρα να γυρίσει στο 2008 ή στο 2007. Το σύμπτωμα είναι το χρέος. Η αιτία που μας οδήγησε στα χρέη ήταν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από το 1996, όταν είχαμε ανάπτυξη, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και το απόθεμα της ανάπτυξης πήγαινε στις τσέπες λίγων. Σε μια ολιγαρχία του πλούτου στη χώρα μας, σε μια τραπεζοκρατία και σε αυτό που είμαστε οι μόνοι που ονοματίζουμε πολλές φορές και ονομάζουμε διαπλοκή, αλλά μιλάμε και με ονόματα και διευθύνσεις, όταν κάποιοι άλλοι μιλάνε γενικά ενάντια στο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο μπορεί να είναι από έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία έως κάποιον που ελέγχει τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Προφανώς λοιπόν δεν θα λυθούν τα πάντα αν καταγγείλουμε το μνημόνιο. Θα αντιστραφεί όμως η πορεία του λαού μας προς τη δυστυχία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βρισκόμαστε σήμερα σε μια φυσιολογική κατάσταση στη χώρα. Εσείς μόνος σας αναφερθήκατε στις αυτοκτονίες, στην ανεργία, στην εξαθλίωση, στο ότι ένα στους δύο νέους ανθρώπους σήμερα είναι χωρίς δουλειά, στο γεγονός ότι κατά χιλιάδες νέοι άνθρωποι φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό και δεν έχουν το δικαίωμα να ζήσουν και να ονειρευτούν ότι θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα με αξιοπρέπεια, και αυτό οφείλουμε να το σταματήσουμε. Αυτό οφείλουμε να το σταματήσουμε. Μην βιάζεστε. Μα μην βιάζεστε. Συγκεκριμένα μιλάμε. Με ρωτήσατε. Όχι, δεν είναι όμως καλό αυτό. Έχετε το δικαίωμα να κρίνετε. Σας παρακαλώ να ακούσετε την απάντηση και μετά.
και αυτοί που μας ακούν να θεωρήσουν αν είναι γενικολογίες ή δεν είναι γενικολογίες. Όταν λοιπόν λέμε ότι θα ακυρώσουμε το μνημόνιο, αυτό δεν είναι μια γενικολογία. Σημαίνει ότι τα 14 δισεκατομμύρια που έχουν κοστολογηθεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέτρα ύφεσης και διάλυσης, δεν θα εφαρμοστούν. Είναι λίγο αυτό? Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι λίγο, εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι θα αποτρέψει εκατοντάδες αυτοκτονίες το επόμενο εξάμηνο. Βεβαίως, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη την κόλαση θα την κάνουμε παράδεισο, διότι δεν είμαστε ψεύτες. Διότι ξέρουμε ότι θα παραλάβουμε καμένη γη, και αυτό δεν είναι πασοκική φρασιολογία. Θα είναι πραγματικότητα. Για πρώτη φορά θα είναι πραγματικότητα. Έχουν άδεια τα ταμεία. Έχουν αφήσει κατεστραμμένο το φορολογικό μηχανισμό της χώρας. Έχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα να κρέμεται από μια κλωστή. Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθεροποίησης. Να αλλάξουμε την ψυχολογία των πολιτών. Να αισθάνεται ο πολίτης ότι θα περάσουμε δύσκολες μέρες, αλλά θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν θα ξεζουμίζεται ο χαμηλόμισθος, ο χαμηλοσυνταξιούχος, και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα απολαμβάνουν προνόμια φόρο ασυλίας. Η ερώτηση για το ΝΑΤΟ ήταν καλή. Και θα μεταφέρουν τα λεφτά τους στις τράπεζες του εξωτερικού. Τι θα κάνετε με το ΝΑΤΟ? Αντιπαρέρχομαι την ερώτηση για το αν έχω διαβάσει τον Μπόλκενστάιν και τον Μάστριχτ. Ομολογώ, ομολογώ ότι προσπαθώ διαρκώς να μαθαίνω πράγματα. Δεν λέω ότι τα ξέρω όλα, αλλά ο καθένας οφείλει να διαβάζει και να γίνεται καλύτερος. Και μαθαίνω εύκολα. Παρ' όλα αυτά, η ουσία είναι, και εμείς πρώτοι το λέμε, το είπαμε και στην επιστολή που στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αν δεν επανιδρυθεί η Ευρώπη, αν δεν αλλάξει προσανατολισμός, μιλήσαμε τότε για επανεξέταση του συνολικού πλαισίου και μας λέγανε το μνημόνιο, όχι το μνημόνιο, του πλαισίου της Ευρώπης. Επανεξέταση του πλαισίου. Η Ευρώπη βουλιάζει αν συνεχίσει στην κατεύθυνση του Μάστριχτ, του νεοφιλελευθερισμού, αν θέλετε. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είναι η μεγάλη ευκαιρία μαζί με τους άλλους λαούς της Ευρώπης να επιβάλλουμε αλλαγές. ΝΑΤΟ. Αναγγείλεται και το Μάστριχτ από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ωφελεί σε κάτι να είσαστε τόσο φανατικά αντιτιθέμενος. Άκουσα την άποψή σας. Άκουσα την ερώτησή σας. Άκουσα την ερώτησή σας. Και προσπαθώ να απαντήσω. Αν δεν σας ικανοποιεί η απάντηση, μπορείτε να επανέλθετε. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν, αγαπητέ μου. Δεν γίνεται να μονοπολίσετε. Ναι, πρέπει να ρωτήσουν και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες να υπάρξει ένας άνεμος μεγάλων αλλαγών στην Ευρώπη. Εκατομμύρια ζευγάρια μάτια σε όλη την Ευρώπη είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στις 17 του Ιούνιου θα δώσουν με την ψήφο τους τη δυνατότητα να αρχίσει μια μεγάλη αλλαγή σε όλη την Ευρώπη. Ή θα φοβηθούν, θα τρομοκρατηθούν, θα ψηφίσουν μια από τα ίδια και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Με το ΝΑΤΟ τι θα κάνετε? Ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει άλλη πορεία και να αναθεωρηθούν ακόμα και συνθήκες που μέχρι χθες θεωρούνταν ότι είναι δεδομένες, όπως το δημοσιονομικό σύμφωνο. Για το ΝΑΤΟ. Ακούστε, δεν θα κρύψω την άποψή μου. Την άποψή μας. Η άποψή μας είναι ότι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το ΝΑΤΟ είναι ένας σχηματισμός, ένας μηχανισμός που δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όμως εμείς, ερχόμενοι στην κυβέρνηση του τόπου, έχουμε ευθύνη να διαχειριστούμε τη σχέση της χώρας μας με τους διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, με τρόπο που δεν θα ζημιώσει τα εθνικά συμφέροντα. Θα επαναδιαπραγματευτούμε τα πάντα, όχι το μνημόνιο, τα πάντα. Που σημαίνει ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γίγνεσθε. Δεν έχουμε ως προγραμματική θέση την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Αυτό θα ήταν επιπόλαιο αν σας το έλεγα. Έχουμε όμως σαφή προγραμματική θέση ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια χώρα που θα είναι
πυλώνας ειρήνης και ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο και άρα δεν θα υπάρχει ούτε ένας Έλληνας φαντάρος σε αποστολές του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό, στο Αφγανιστάν ή στη Σομαλία για να διεκδικεί τι, τι να προστατεύει εκεί, ποια εθνικά συμφέροντα προστατεύουν οι Έλληνες στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Άρα λοιπόν θα επαναπροσδιορίσουμε τους όρους της παρουσίας μας εκεί. Δεν θα προχωρήσουμε όμως σε κινήσεις, επιπόλες, οι οποίες θα θέσουν σε διακινδύνευση ζωτικά συμφέροντα της πατρίδας. Πείτε το, κυρία μου. Κυρία Τσίπρα, Βαγιατζή Δανάη πάλι, σελίδα 16 του εκλογικού προγράμματος που μέχρι τώρα είναι ανιρτημένο στο ίντερνετ. Λέτε εδώ πέρα το κλείσιμο όλων των ξένων βάσεων στην Ελλάδα, άμεση κατάργηση των βάσεων της Σούδας και του Άκτιου. Δεν θέλουμε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, ούτε το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και αγωνιζόμαστε για τη διάλυση. Είναι η αλλαγή του προγράμματος. Χαίρομαι που έχετε διαβάσει τόσο εξονυχιστικά το πρόγραμμά μας. Τώρα πάτε, αγωνιζόμαστε πάτε για τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Πάτε για κυβέρνηση. Άρα πιστεύετε θα σας ότι... περάσουμε ακτινογραφία. Μα πολύ καλά κάνετε. Δεν γίνεται. Πολύ καλά κάνετε. Αγαπητέ φίλε, ένα από τα προσόντα που διαθέτω είναι να μην τσαντίζομαι εύκολα. Ας το κρίνουν οι τηλεθεατές μας αυτό. Τώρα πάντως εδώ η διατύπωση ήταν σαφής που διάβασε η κυρία. Έχετε μετατόπιση στο θέμα αυτό μετεκλογικά. Έχετε στρογγυλέψει τη γλώσσα στο θέμα του ΝΑΤΟ. Κυβίστηση το λέτε. Πούμε. Πείτε το έτσι εσείς. Εγώ λέω στρογγύλεμα. Εγώ λέω στρογγύλεμα. Θα σας απαντήσω. Σε ό,τι αφορά την απάντησή μου πριν ήμουν σαφέστατος νομίζω. Mm-hmm. Είπα ότι η άποψή μας δεν αλλάζει, που είναι το ΝΑΤΟ δεν έχει λόγο ύπαρξης. Στο πρόγραμμά μας λέει ότι στόχος μας, θέλησή μας, επιθυμία μας είναι η διάλυση αυτού του σχηματισμού. Κυρία Βογιατζή, πιστεύετε ότι αν αύριο το πρωί αποχωρήσει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ? Αν το πιστεύετε αυτό, τότε δεν πραγματικά... φοβάμαι, κύριε Τσίπρα, δεν φοβάμαι τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Φοβάμαι αυτή τη στιγμή, σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή, άμα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, μειώσουμε και τις αμυντικές δυνάμεις, η περιοχή της Μεσογείου φλέγεται, η Τουρκία δυναμώνει, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Εγώ προσωπικά φοβάμαι και για εμένα και για την οικογένειά μου. Ακριβώς λοιπόν επειδή φοβάστε και αντιλαμβάνομαι το φόβο σας, η απάντησή μου νομίζω, η απάντηση που έδωσα πιο πριν, θα πρέπει να την εκλάβετε ως μια απάντηση που αποτρέπει το φόβο σας. Σας είπα ότι δεν θα κινηθούμε με επιπολαιότητα. Όμως θα επαναπροσδιορίσουμε μια σειρά από πράγματα. Η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτές τις υποχρεώσεις δεν θα τις ανατρέψει με μονομερείς κινήσεις σε μια περίοδο όπου τα πάντα κρέμονται σε μια κλωστή. Όμως θα διαμορφώσουμε και έχουμε επιθυμία να διαμορφώσουμε ένα νέο περιβάλλον σε αυτές τις σχέσεις και μπορούμε να το κάνουμε. Με δύο λόγια να το πω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η στρατηγική που ακολούθησε η χώρα στην εξωτερική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μια λάθος στρατηγική. Η χώρα οφείλει να έχει μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότιμο μέλος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όμως η Ελλάδα είναι και μια χώρα κόμβος. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Είναι μια χώρα που η γεωστρατηγική της σημασία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Περνάνε από την αυλή μας η ενεργειακή αγωγή του μέλλοντος. Συνεπώς, δεν μπορεί να επικρατεί και να συνεχίζεται αυτή η παροχημένη αντίληψη του ανήκομεν στη Δύση ή, όπως μετεξελίχθηκε, όχι ανήκομεν, παραδεινόμαστε στη Δύση. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας και να δημιουργήσουμε νέες σημαντικές σχέσεις με τις αναδυόμενες δυνάμεις των BRICS. Πρέπει η χώρα να αποκτήσει ενεργητική εξωτερική πολιτική παρέμβαση στις εξελίξεις στη Μεσόγειο.
το κάνει ο Ερντογάν με επιτυχία, δεν μπορεί να στερείται μια ενεργητική παρουσία στη χώρα. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά με νέα ερωτήματα από τους συμπολίτες μας. Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω τα άμαθα. Και πόσο ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Χωρίς την ελιά, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Έλα, Θανάση! Έλα, Βαγγελάκη! Τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ολίφκε τσουτσουνάτες. Βλαταγός. Γκεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Βιρουμπιτζάν. Πού πας? Εγώ με Δημητράη. Εσύ Κάλοβα. Και απ' αύριο στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοεταιρικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα, σταθερά και ενδοεταιρικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα? Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα? Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κάνει σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Στα ΑΒ, φθηνό πολύ σημαίνει μεγάλες προσφορές για όλο το σπίτι. Μίλνερ Ολλανδίας 25% φθηνότερα μόνο 6,38. Δημητριακά Fitness 25% φθηνότερα μόνο 3,60. Όλη η σειρά Ελβίβ 50% φθηνότερα και πολλές ακόμα μοναδικές προσφορές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.
μουσική με τη Real News. Tom Jones. Τρία CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ούταξες ταξίδι να με πας, πόσο μακριά ο κόσμος φτάνει. Love Radio 97,5. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Στο τέλος κάθε μήνα στη MediaMark γίνεται 3 μέρες του τζάμπα το κάγκελο. Παρασκευή, τρίτη μέρα. Τηλεόραση LG 47 inch 3D LED 100 Hz σε τιμή που μένει κάγκελο. Μόνο 699 ευρώ. Κάθε μέρα τζάμπα, μόνο την Παρασκευή του τζάμπα το κάγκελο. Προλάβετε! MediaMark. Δεν είμαι και χθεσινός. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Τα Τσίλικα. Ένα συλλεκτικό CD με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαζί, Tom Jones. Τρία CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Και ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Ένα τεύχος γεμάτο Ελλάδα. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Με τη Σεβρολέ έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Σεβρολέ. Στους 97,8. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα, 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990